Καταρχήν, καλησπέρα και από μένα. Μπορεί να ακουστεί λίγο τυπικό, αλλά θα ήθελα αρχικά να ευχαριστήσω πολύ θερμά μέσα από την καρδιά μου και την οργάνωση και το κόμμα και να πω ότι είναι πάρα πολύ μεγάλη τιμή για μένα να με καλεί η οργάνωση και το κόμμα μου να συμβάλλω στο φεστιβάλ, σε μια εκδήλωση, μιλώντας για αυτό το οποίο κάνω στην καθημερινότητά μου, για αυτό το οποίο με απασχολεί, εν πάση περιπτώσει, μέσα στην ημέρα. Είναι ξεχωριστή χαρά και ευθύνη και άγχος. Θα προσπαθήσω να καταθέσω κι εγώ δύο σκέψεις. Καταρχήν, επειδή προφανώς δεν έχετε την υποχρέωση να ξέρετε τι κάνω ακριβώς, να πω ότι είμαι σκητσογράφος, είμαι πολιτικός γελιογράφος βασικά. Και παράλληλα, τα τελευταία 3 χρόνια κάνω μία σειρά διαδικτυακή, η οποία έχει βγαίνει και όταν μαζεύεται ένα συγκεκριμένο αριθμό επεισοδίων, εκδίδεται και στο χαρτί, στο βιβλίο, τη σειρά Working Dead, η οποία στην ουσία είναι μια σειρά αυτοτελών ιστοριών που έχει σαν στο επίκεντρό της τη σχέση μεταξύ του καταπιεστή και του καταπιεζόμενου από του, ανά τους αιώνες. Τη μία εβδομάδα έχουμε ένα επεισόδιο το οποίο μιλάμε για τις ειδούλες στις πυραμίδες της Αιγύπτου, την άλλη μπορεί να πάμε στο Λονδίνο της βιομηχανικής επανάστασης ή και στο σήμερα και ακολούθως να γυρίσουμε ακόμα και στην ελληνική αρχαιότητα, στη Ρώμη, με σκοπό ωστόσο πάντοτε να αναδειχθεί η σχέση του καταπιεστή και του καταπιεζόμενου. Η σειρά ξεκίνησε να καταπιάνεται με αμυγός εργασιακά θέματα το 2016 όταν ξεκίνησε, ωστόσο στην πορεία εξελίχθηκε και συμπεριλαμβάνει και κάποιες στιγμές που σπάει η κανονικότητα, στιγμές που σχετίζονται με τον πόλεμο, στιγμές που σχετίζονται με εξεγέρσεις, με επαναστάσεις, να πιάνει και ζητήματα πέρα από την κλασική σκέψη, την σχέση την εργασιακή, του εργοδότη και του εργαζόμενου, του καπιταλιστή και του εργάτη, του φεουδάρχη, του δουλοπάρικου. Ωστόσο, εκείνο το επίκεντρο. Τώρα, σύντροφοι και φίλοι, θα επιχειρήσω να πω δύο σκέψεις. Η αλήθεια είναι ότι κάποια παραδείγματα που χρησιμοποίησε και ο σύντροφος ο Θανάσης θα μπορούσα να τα χρησιμοποιήσω και εγώ. Είναι γεγονός ότι η ιστορία δεν γυρίζει πίσω. Η ιστορία έχει πολλές ταχύτητες, μπορεί να κινείται με πρώτη, μπορεί να κινείται με δευτέρα. Ορισμένες φορές μπορεί να μοιάζει ότι η ιστορία μπορεί να είναι σε νεκρά ταχύτητα, ωστόσο σε καμία περίπτωση δεν έχει όπισθεν. Η ανθρωπότητα δεν πρόκειται ποτέ να επιστρέψει στα κάθε άλλο παρά ανέφελα παιδικά της χρόνια, δηλαδή στην πρωτόγονια ταξική κοινωνία. Η δουλοκτησία έχει παρέλθει, όπως επίσης και η φεουδαρχία. Αλλά και ο καπιταλισμός πλέον δεν μπορεί να επανέλθει στον προοδευτικό χαρακτήρα που, όπως και όλα τα προηγούμενα κοινωνικοπολιτικά συστήματα, κοινωνικο-οικονομικά συστήματα είχαν στην αρχή τους, αφού έφεραν το καινούριο σε μια δεδομένη ιστορική στιγμή, ο καπιταλισμός δεν πρόκειται να επιστρέψει εκεί. Είναι ωστόσο επίσης γεγονός ότι όσο ο καπιταλισμός σαπίζει, τόσο περισσότερο ορισμένες πλευρές του θυμίζουν εποχές τις οποίες θεωρούμε ότι έχουν παρέλθει. Για παράδειγμα, επειδή το χρησιμοποίησε το παράδειγμα και ο σύντροφος του Θανάση, το είχα σημειώσει και εγώ. Ο εργάτης, ο οποίος λιποθυμάει στις αποθήκες της Amazon πάνω στις σκούτες, επί της ουσίας δεν είναι τίποτα άλλο παρά το ταξικό εγγόνι της Αγγλίδας Ιφάντρας, η οποία κατέρεε στα εργοστάσια του Λονδίνου της βιομηχανικής επανάστασης. Στη Λιβύη, η οποία έχει διαλυθεί εξαιτίας του υπεριαλισμού, αναβιώνει το δουλεμπόριο όχι ως κάτι μεταφορικά, δεν το λέω μεταφορικά όπως λέμε εργασιακός μεσαίωνας, δεν ζούμε στο μεσαίον, αλλά αναβιώνει το δουλεμπόριο σχεδόν με την κλασική του μορφή. Τα πρόχειρα χωριά που στείνονται γύρω από τις εγκαταστάσεις των εργοστασίων της Foxconn που παράγονται τα προϊόντα της Apple, θυμίζουν χωριά καλυμμένα από καρβουνόσκονη, τα οποία μπορεί κάποιος να τα συναντήσει, για παράδειγμα, στο Ζερμινάλ του Εμίλ Ζολά, που αναφέρεται στα θρακοριχεία των αρχών, νομίζω του 1800, αν δεν κάνω λάθος, μπορεί να κάνω λάθος. Αντίστοιχα, η παιδική εργασία μπορεί να έχει καταργηθεί, υποτίθεται συνολικά στον πολιτισμένο κόσμο, ωστόσο αν αναρωτηθούμε ποιοι έχουν ράψει τα παπούτσια, τις μπάλες με τις οποίες παίζουμε ποδόσφαιρο,
μπορεί να μην υπάρχουν σήμερα εξάχρονοι και πεντάχρονοι καπνοδόχο-καθαριστές, ωστόσο υπάρχουν παιδιά τα οποία δουλεύουν, φτιάχνουν τούβλα στο Πακιστάν, διαλύουν πλοία στις ακτές της Τουρκίας, αλλά ακόμα και στη δική μας χώρα, ακόμα και στον τουρισμό, υπάρχουν παιδιά τα οποία αντί το καλοκαίρι να ξεκουράζονται, ξεπατώνονται κυριολεκτικά στη δουλειά για να μπορέσουν να βοηθήσουν την οικογένειά τους. Η μέση πλέον δεν τσακίζεται στα κουπιά της ρωμαϊκής γαλέρας, ωστόσο σε ανθρώπους 25 και 30 χρονών τα μυοσκελετικά προβλήματα θερίζουν στα τηλεφωνικά κέντρα της Καλυθέας ή στα πολυκαταστήματα των μεγάλων πόλεων. Το 1600 στο Ποτοσί της Βολιβίας, οι Ινδιάνοι εργάτες πέθαναν από τις αναθυμιάσεις οι οποίες παράγονταν κατά την εξόρυξη του ασημίου, του Άργυρου. Σήμερα δεν συμβαίνει αυτό, ωστόσο ούτε στη Δυτική Αθήνα έχουμε ασήμι, ωστόσο στη Δυτική Αθήνα έχουμε σκουπίδια, τα οποία σκουπίδια είναι χρυσάφι για τους εργολάβους και οι νεοπλασίες θερίζουν. Το χτες λοιπόν, το οποίο επαναλαμβάνω είναι χτες, έχει παρέλθει, δεν πρέπει να κάνουμε το λάθος να θεωρούμε ότι μπορούμε να επιστρέψουμε εκεί, το χτες ωστόσο μπορεί να χρησιμοποιηθεί θαυμάσια για να προβάλλει το σήμερα, για να μιλήσει για το σήμερα, για τις δικές μας ανάγκες και τα δικά μας προβλήματα. Βεβαίως, μιλώντας για τη δική μου τη δουλειά, ειδωμένο μέσα από τα φίλτρα της σάτυρας, του χιούμορ ή εν πάση περιπτώσει της προσπάθειας η ατάκα να γίνει εύληπτη, αυτό που κάνω δεν είναι ιστορία. Βασίζεται στην ιστορία, ωστόσο δεν είναι ιστορική αφήγηση. Ενώ παράλληλα μπορείς να αναδείξεις ότι πάντοτε η ιστορία της ανθρωπότητας δεν ήταν τίποτα άλλο παρά ένα ατελείωτο bras de fer, δύο κάθε φορά τάξεων. Αυτές οι δύο πλευρές είναι και το κίνητρο το οποίο με οδήγησε στο να ασχοληθώ με αυτό το αντικείμενο. Να προσπαθήσω να κάνω ένα κόμιξ για να μιλήσω για την ταξική πάλι και να χρησιμοποιήσω την ιστορία για να αναδείξω τα ζητήματα που είπαμε. Ένας άλλος λόγος που το κάνω είναι ότι γενικά δεν γίνεται. Το κόμιξ, όπως και ενώ είναι μια μορφή τέχνης, είναι τέχνη, εν πάση περιπτώσει. Ενώ είναι μια μορφή τέχνης η οποία είναι αρκετά δημοφιλής και γενικά στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια είναι σε άνθηση, η αλήθεια είναι ότι δεν έχει να δώσει πάρα πολλά παραδείγματα πολιτικού κόμικ τα οποία θα μπορούν, αυτό δεν έχει να κάνει με υποτίμηση για το οτιδήποτε άλλο μπορεί να πει κάποιος, αλλά εν πάση περιπτώσει ένας κομμουνιστής, εγώ τουλάχιστον ένιωσα την ανάγκη να μιλήσω και μέσα από τη δουλειά μου σε σχέση με αυτά τα οποία έχω στο κεφάλι μου. Σύντροφοι και φίλοι, οι πρωταγωνιστές των ιστοριών μου δεν είναι σε καμία περίπτωση υπεράνθρωποι. Προσπαθώ να ζωγραφίζω κανονικούς ανθρώπους. Επί της ουσίας, ζωγραφίζω ανθρώπους με τους οποίους συναναστρέφομαι και συναναστρεφόμαστε όλοι καθημερινά. Ορισμένες φορές έχω την αίσθηση ότι απλά τους αλλάζω τα ρούχα και το περιβάλλον μέσα στο οποίο ζουν, δουλεύουν και κινούνται. Αναρωτιέμαι πολλές φορές αν αυτό το τέλμα στο οποίο πολλές φορές νιώθουμε ότι βρισκόμαστε, αν ήταν ένα βίωμα το οποίο την εμπειρία είχαν οι άνθρωποι σε προηγούμενα χρόνια. Δηλαδή, το κατά πόσο πάντοτε η ανθρωπότητα υπήρξε παγιδευμένη στο δικό της παρόν. Προσπαθώ να φανταστώ δύο δούλους, οι οποίοι προφανώς δεν είναι ευχαριστημένοι με τις αλυσίδες, και παλεύουν να σκεφτούν, μπορούσαν να το σκεφτούν και να μπουν στη διαδικασία ότι αυτό το πράγμα θα συνεχίσει αιώνια, χρόνια αφού θα έχουν περάσει. Δεν έγινε έτσι. Προσπαθώ να φανταστώ, για παράδειγμα, Γερμανούς χωρικούς, οι οποίοι θα μπορούσαν να θαυμάζουν τους επαναστατημένους συντρόφους του Τόμας Μίντσερ στη Γερμανία, οι οποίοι στράφηκαν ενάντια στους πρίγκιπες, να δηλιάζουν τη στιγμή που επαναστάτης ιερέας ο Τόμας Μίντσερ εκτελούνταν και σύμφωνα με το θρύλο φώναζε «Omnia sunt communia», όλα είναι κοινά. Προσπαθώ να μπω στη διαδικασία και αν θέλετε θα ακουστεί λίγο ασεβές. Αν λίγες μέρες, λίγους μήνες πριν την Οκτωβριανή Επανάσταση στη Ρωσία υπήρχαν δύο εργάτες οι οποίοι πίνοντας βότκα συζητάγαν ότι αυτά που λένε οι Μπολσεβίκοι είναι πάρα πολύ ωραία αλλά δεν γίνονται ούτε στη Δευτέρα Παρουσία. Προσωπικά δεν το αποκλείω καθόλου. Ανάμεσα ωστόσο σε αυτούς πάντοτε υπήρξαν και κάποιοι άλλοι. Υπήρξαν οι άνθρωποι της εποχής τους,
τέκνα της ανάγκης και της οργής, τέκνα της, του τότε, του δικού τους παρόντος, τα οποία έπιασαν το δικό τους τώρα από τα κέρατα, διότι έβλεπαν που ήθελαν να το στρέψουν. Θεωρώ ότι όπως, όχι, το σκίτσο είναι μια από τις πάρα πολλές μορφές, αν θέλετε, πολιτιστικής δημιουργίας. Φιλοδοξώ τα σκίτσα, όχι μόνο τα δικά μου, αλλά και συναδέλφων που μοιραζόμαστε τους ίδιους προβληματισμούς, να βρεθούν δίπλα σε αυτούς τους ανθρώπους. Και τα σκίτσα αυτά, όπως και κάθε είδους πολιτιστική δημιουργία, να βρουν τη θέση τους απέναντι σε ανθρώπους οι οποίοι κινούνται και πάνε μπροστά. Οι στίχοι δεν ανατρέπουν καθεστώτα, ωστόσο οι άνθρωποι μπορεί να ανατρέπουν, την ώρα που μπορεί να ανατρέπουν ένα καθεστώς, πιθανότατα να σφυρίζουν ένα σκοπό. Ένα σκίτσο, όσο συμπυκνωμένο και να είναι, όσο εύστοχο και να είναι, στην καλύτερη περίπτωση μπορεί να γίνει προκήρυξη, μπορεί να γίνει ένα λαβαράκι που να χαρίσει χαμόγελο, ενδεχομένως και κουράγιο, σε ανθρώπους που βρίσκονται στο δρόμο. Και το φεστιβάλ της ΚΝΕ νομίζω είναι ο ιδανικός χώρος για να έρθουν σε επαφή και αυτοί οι άνθρωποι, οι άνθρωποι οι οποίοι είναι στο δρόμο, βλέπουν πού θέλουν να πάνε και πώς θα το πετύχουν αυτό, να έρθουν σε επαφή με πολιτιστικές δημιουργίες κάθε είδους. Όσοι είμαστε δηλαδή καταδικασμένοι να ζήσουμε καλύτερα, μπορούμε να έρθουμε σε επαφή με τους ήχους, τις εικόνες και τα λόγια που θα μας συντροφεύουν σε αυτό μας τον αγώνα. Αυτά. Σας ευχαριστώ πολύ.